Ο Δημήτρης μαζί, γελάσαι. Τα λέει ωραίο άτιμος. Πάμε. Ο Δημήτρης λοιπόν μαζί μας σήμερα. Από την όμορφη Πάτμο μου ήρθε λοιπόν πριν από 9 μήνες. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Αυτή εδώ πέρα η περιοχή. Όμως εξαιρετική περίπτωση για μεταμόσχευση λόγω ηλικίας. Πολύ ωραία δότρια. Γεμίσαμε όλη αυτή την περιοχή 2.500 τριγωθυλάκια. Και θεωρώ ότι μας είχε ανταμείψει το αποτέλεσμα. Έλα κοντά λοιπόν να δείξουμε εδώ πέρα. Όλα αυτά εδώ πέρα, εδώ η κολλημένη χτένα, είναι καινούργια μαλλιά. Πολύ ωραία. Να σε γυρίσω λιγάκι πίσω να δείξουμε και τη δότρια περιοχή. Κοιτάξτε εδώ πέρα πυκνότητα, έτσι. Δεν πιστεύω να έχει κανείς κανένα παράπονο. Η δότρια πίσω σαν να μην έχει αγγιχτεί. Το μεγάλο τεστ της αλήθειας, το βρέξιμο των μαλλιών της Αναστασάκης Ερκλίνικ, όπου φαίνεται, έλα κοντά, και η πυκνότητα, φαίνεται και η φυσικότητα που θέλουμε να επιτύχουμε σε μια μεταμόσχευση μαλλιών. Αλλά τη μεταμόσχευση μαλλιών γιατί την κάνουμε? Την κάνουμε για την ικανοποίηση του ασθενούς. Πες μας Δημήτρη, ικανοποιημένος? Πάρα πολύ ικανοποιημένος γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Μου ανεβάζετε πάρα πολύ την ψυχολογία. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ τη δουλειά μου έκανα. Αλλά εσένα σου ανέβηκε η ψυχολογία. Γιατί όμως? Εντάξει, γιατί αισθάνομαι καλύτερα και στον καθρέφτη και γενικά. Γι' αυτό λοιπόν για τον καθρέφτη θα σου δώσω να διαλέξει μια από τις δύο χρυσές χτένες όπου έχει κερδίσει επάξια. Ποια από τις δύο θέλει? Αυτή εδώ. Τέλεια. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι γιατί είχα αρχίσει να τελειώνουν αυτές. Πάλι καλά που επέλεξε αυτή. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμά σου. Είναι. Excellent. Marvelous. Fabulous. Μακάρι να είχα και εγώ τέτοιο μαλλί. Αλλά δεν μπορώ να χειρουργήσω την αυτό μου.